Αφορμή για τη συνέντευξή μας υπήρξε η διοργάνωση στο χώρο μάλιστα της Αρχαίας Ολυμπίας της πρώτης θερινής ακαδημίας, στα τέλη Αυγούστου έγινε αυτό, μεταξύ 18 και 27 Αυγούστου, η πρώτη λοιπόν θερινή ακαδημία με τον τίτλο «Σπουδάζοντας στην Ευρώπη». Θα ήθελα λοιπόν αρχικά να μου πείτε περί τίνος πρόκειται. Είναι μια ακαδημία, ας πούμε ένα θερινό πανεπιστήμιο, συνάντηση νέων ανθρώπων, προσφύγων, οι οποίοι βρίσκονται σε ηλικία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, που είτε σπούδαζαν στην περιοχή τους, στη χώρα από την οποία προέρχονται, είτε πρέπει να ετοιμαστούν για να περάσουν σε ένα από τα ανώτατα ιδρύματα σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί, οι περισσότεροι, δεν έχουν έγγραφα που να αποδεικνύουν ότι σπούδαζαν. Από την άλλη μεριά δεν ξέρουν τη γλώσσα για να γίνει η εισαγωγή τους σε ένα ανώτατο ίδρυμα. Είτε εδώ στην Ελλάδα, είτε σε ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και φύγουν. Αποφασίσαμε λοιπόν να βρεθούμε με κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους, να έχουμε καθηγητές μαζί μας στην Αρχαία Ολυμπία, σε αυτό το θερινό πανεπιστήμιο, να δούμε και να συζητήσουμε με τι κριτήρια θα μπορέσουν να ενταχθούν στα ανώτατα ιδρύματα. Είχε προηγηθεί τον Απρίλιο μία έκτακτη σύνοδος με τους πριτάνης των ελληνικών πανεπιστημίων, όπου είχαμε συζητήσει, και αυτό θα λέγαμε ότι ήταν η εφαρμογή αυτών των συζητήσεων που είχαμε και με τους πριτάνης, αλλά και σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης, που και αυτό ενδιαφέρεται για τα κριτήρια του πώς θα φτιαχτεί ένα διαβατήριο φοιτητή. Μας ενδιαφέρει εν ολίγης, κύριε Καλοδούκα, αυτοί είναι οι άνθρωποι να μην θεωρήσουν ότι σταμάτησε η ζωή τους, αλλά ότι είναι ένα άλλο καινούριο ξεκίνημα στο οποίο οφείλουμε να τους διευκολύνουμε. Αυτή η πρωτοβουλία σας θα έχει συνέχεια ή έγινε φάπαξ? Όχι, βεβαίως και θα έχει συνέχεια. Ήταν μόνο η αρχή, γι' αυτό είπαμε να θέσουμε τα κριτήρια. Ήδη συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο της Ευρώπης, με την UNESCO, με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να θεσπίσουμε αυτά τα κριτήρια. Αλλά το πρώτο βήμα που θα κάνουμε εμείς τώρα είναι να φτιάξουμε το νομοθετικό πλαίσιο για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μάθουν την ελληνική γλώσσα ή όποια άλλη γλώσσα σε χώρες τις οποίες τελικά θα πάνε, γιατί δεν θα μείνουν όλοι εδώ. Το Υπουργείο Παιδείας εργάζεται πυρετοδός. Ο Υπουργός έχει συγκροτήσει μία επιτροπή που αφορά το σύνολο της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων ανθρώπων των προσφύγων. Ήδη, όπως θα διαπιστώσατε στο νομοσχέδιο που ψηφίσαμε χτες, ένα μεγάλο μέρος του νομοσχεδίου είναι για την ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αφορά όμως τους νεότερης ηλικίας, κυρίως παιδιά, τα οποία είναι πάρα πολλά. Ναι, θα σας έλεγε όμως κάποιος ότι, ξέρετε, η πρόσφατη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη ανέδειξε εθνικισμούς και δυστυχώς και πολιτικές κλειστών συνόρων. Επομένως, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι πρόσφυγες που θέλουν να σπουδάσουν, ποιες είναι οι αντικειμενικές προϋποθέσεις με τέτοιες συνθήκες? Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Βέβαια, η απάντηση μιας κυβέρνησης της αριστεράς είναι ότι εμείς τα κλειστά σύνορα λέμε πέρα από την προσφυγική κρίση, ότι αντιμετωπίζονται όπως όλοι οι νέοι άνθρωποι, όπως όλα τα παιδιά του κόσμου και της Ευρώπης. Από τη στιγμή που θα μείνουν κάποιοι στη χώρα μας, όσοι μείνουν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι σε αυτό που λέμε αριστερά, αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξουμε ομαλά στο εκπαιδευτικό σύστημα, να τους δώσουμε ελπίδα και να μας δώσουν και ελπίδα. Ας έρθουμε τώρα σε κάποια ζητήματα που αφορούν ειδικά το Υπουργείο σας. Σε λίγες μέρες ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά. Παραδοσιακά, θα έλεγα, στην Ελλάδα, οι σχολικές χρονιές ξεκινάνε με σοβαρές ελλείψεις, μεταξύ των οποίων και ελλείψεις σε προσωπικό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η φετινή κατάσταση και ποιους στόχους έχετε θέσει ως Υπουργείο. Ο ίδιος ο Υπουργός έχει δεσμευτεί κατ' επανάληψη και όλο το Υπουργείο δουλεύει πυρετοδός για να είναι τα βιβλία στα σχολεία. Είναι ήδη τα βιβλία στα σχολεία. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες για τις αποσπάσεις και τους αναπληρωτές, ώστε τα σχολεία να ξεκινήσουν 12 Σεπτέμβρη κανονικά, με τους καθηγητές στη θέση τους, να μην υπάρχει κλειστό σχολείο. Αυτή είναι απόλυτη δέσμευση του Υπουργού. Και πιστεύω ότι όπως καταφέραμε όλα τα άλλα που υπήρξε καταστραφολογία, δεν θα γίνουν οι εισαγωγικές εξετάσεις, θα αργήσουν τα αποτελέσματα, χίλια δυο,
όλα ευτυχώς και χάρη στις υπηρεσίες που δούλεψαν μαζί μας πολύ, πάρα πολύ εντατικά, γίνανε. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει. Ξέρετε, διαβάζω στον αντιπολιτευόμενο τύπο, ναι, να μιλάνε ότι ο υπουργός, ο κύριος Φίλης, έχει εξαγγείλει τσουνάμι προσλήψεων 20.800 αναπληρωτών. Ναι. Τι ακριβώς συμβαίνει? Τη στιγμή μάλιστα που ο Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας ΟΛΜΕ, ο κύριος Νίκος Παπαχρήστος, λέει ότι οι ελλείψεις φέτος θα ξεπεράσουν στις 20.000. Επομένως είναι μέσα στα πλαίσια αυτό που λέει αντιπολίτευση θα κάνει προσλήψεις ο κύριος Φίλης. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, ο κύριος Φίλης έχει ήδη δεσμεύσει τα χρήματα για τις προσλήψεις αναπληρωτών που χρειάζονται να γίνουν για αυτή τη σχολική χρονιά. Μπορεί να μας δώσει κάποιο νούμερο ή όχι? Είναι 20.800, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, και έχει εγγυηθεί απολύτως τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για αυτές τις προσλήψεις αναπληρωτών. Έχει πει και κάτι επιπλέον ο Υπουργός. Άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα από εκεί, γιατί αυτό είναι ήδη οριστικοποιημένο. Δεν θα γίνει τώρα. Έχει πει όμως και κάτι άλλο ο Υπουργός, ότι στην επόμενη τριετία, αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο του 2017, θα προσληφθούν ακριβώς αυτό το νούμερο καθηγητών εκπαιδευτικών, οι οποίοι χρειάζονται για την πρωτοβάθμια. Εννοείται μόνιμα? Μόνιμη πρόσληψη. Και όχι πρόσληψη. Ακριβώς. Γιατί αν δεν γίνουν μόνιμες προσλήψεις, αυτό των αναπληρωτών εμείς ως αριστερά πάντα το καταγγέλαμε. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το ζήτημα. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα, λέτε, εμπλοκή από την πλευρά των εταίρων, των μνημονιακών δεσμεύσεων? Κοιτάξτε, ήδη το έχουμε ρυθμίσει ότι χρειάζονται αυτές οι προσλήψεις και όλοι αναγνωρίζουν πια ότι και οι θεσμοί ότι πρέπει να γίνουν αυτές οι προσλήψεις. Μάλιστα. Υπάρχει, ξέρετε, και το ευαίσθητο θέμα για την ειδική αγωγή, ναι, όπου ανακοινώθηκαν προσλήψεις 9.100 αναπληρωτών. Υπάρχει κάτι σε αυτό? Γιατί ήταν ένα πράγμα που αγωνίζουν και γονείς και παιδιά. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι ο Υπουργός από πέρσι έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία στην ειδική αγωγή. Μάλιστα, για κάτι που θα μπορούσε να τον κατηγορήσει κανείς μέσα σε εισαγωγικά, ήταν ότι πραγματικά έριξε βάρος σε αυτό το θέμα. Δεν άφησε, δηλαδή, ήδη έγιναν πολλές προσλήψεις πέρσι, οι ίδιες 9.000 κάτι θα γίνουν και φέτος, γιατί η ειδική αγωγή, ένα κράτος και μάλιστα κράτος πρόνοιας, πρέπει να μεριμνά ειδικά για τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Ξέρετε, αυτές τις μέρες άλλο ένα θέμα που απασχόλησε την κοινωνία μας ήταν ότι η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξύφη τους σε σχέση με ζητήματα που αφορούν την ιδιωτική εκπαίδευση. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς έγινε και ποιο ήταν το επίδικο. Ναι. Ψηφίστηκε αυτό το νομοσχέδιο που νομίζω ότι από πάρα πολλές πλευρές και για την ελληνόγλωση εκπαίδευση στο εξωτερικό και για την εκπαίδευση των προσφύγων, κυρίως όμως για αυτό το περίφημο άρθρο 28 της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αποτελεί τομή. Και αποτελεί τομή γιατί μία κυβέρνηση με κύριο κορμό την αριστερά βάζει φρένο σε μία απολύτως νεοφιλελεύθερη αντίληψη, η οποία προσπαθούσε να σπρώξει την εκπαίδευση για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε όλη τη μεταπολίτευση. Από το 2011 και μετά ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια να θεωρηθεί η εκπαίδευση εμπόρευμα, οι μαθητές πελάτες και οι καθηγητές, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν είναι καθόλου υποτιμητική, αλλά γκαρσόνια των πελατών. Ήρθε το νομοσχέδιο και αποκαθιστά κάτι. Σταματάει την αντιμεταρρύθμιση. Γιατί αυτό δεν ήταν μεταρρύθμιση, ήταν αντιμεταρρύθμιση. Γυρίζαμε στις πιο σκοτεινές δεκαετίες που πέρασε αυτός ο τόπος και όχι μόνο. Ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Άρα οι εκπαιδευτικοί, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό φορέα, είναι λειτουργοί και πρέπει να προστατεύονται με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο από το κράτος και να μην είναι όμοιροι στα χέρια του κάθε ιδιοκτήτη. Δεν ανοίξαμε αντιπαράθεση με τα ιδιωτικά σχολεία. Mm-hmm. Αδίκως και κακώς η αντιπολίτευση προσπαθεί, η αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, σας κατηγορεί μάλιστα ότι με τα αυτά που περνάτε έχετε σοβιετοποιήσει την ιδιωτική εκπαίδευση, διότι απαγορεύεται να απολυθούν εργαζόμενοι. Δεν θα κάνουμε εδώ σχόλιο ότι δεν ξέρουμε ούτε καν τι ήταν η Σοβιετική Ένωση και τι σήμαινε Σοβιέτ. Ας μην το σχολιάσω αυτό. Ας μείνω όμως ότι εμείς δεν έχουμε κάτι εναντίον των ιδιωτικών σχολείων,
αυτό που προσπαθήσαμε να αποκαταστήσουμε είναι αυτό που υπήρχε σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό και το οποίο αναγνωρίζει και ο ΙΕ. Επιβάλλει ο ΙΕ τον τελευταίο καιρό, επειδή ακριβώς φοβάται αυτή τη χυδαία νεοφιλελευθεροποίηση των πάντων. Και θα σας πω και κάτι άλλο, κύριε Καλοδούκα. Μήπως είναι τυχαίο ότι αυτό, τη διάταξη, αυτό το άρθρο το 28 για την ιδιωτική εκπαίδευση το ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ΚΚΕ, παρόν η Δημοκρατική Συμπαράταξη, παρόν το Ποτάμι και εναντίον η Χρυσή Αυγή και η Νέα Δημοκρατία. Α, μόνο η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή ήταν εναντίον. Ακριβώς. Δεν περιποιεί η τιμή στη Νέα Δημοκρατία. Θα θεωρήσω ότι έχει σύγχυση. Να μην μπορεί να ξεχωρίσει ένα πράγμα η σύγχυση ή προσπαθεί να υλοποιήσει αυτό που είπε ο αρχηγός της, μαθητές παύλα πελάτες. Ναι, γιατί μου κάνει εντύπωση κιόλας, ξέρετε, ο κύριος Φίλης είπε, κάνω να βρω και το σημείο, είπε ότι εκ μέρους αυτό των μεταρρυθμίσεων που περνάτε, είχε προσπαθήσει να περάσει και η επικυβέρνηση Καραμαλή, του μεγάλου από ό,τι φαντάζομαι, ναι, του πρεσβύτερου, Γιώργιος Ράλης, ναι, επικυβερνήσεων Καραμαλή και από Μανούτσος. Μα ήδη από τη μεταπολίτευση συζητήθηκε αυτό το θέμα με τον Γιώργιο Ράλη, που ξέρετε ότι δεν έχουμε καμία συγγένεια ή συνάφεια ή και συμπάθεια. Θεωρήθηκε όμως και το συνομολόγησε τότε το ελληνικό κράτος, τα πολιτικά κόμματα, ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Και δημοκρατία και παιδεία ως δημόσιο αγαθό πηγαίνουν χέρι-χέρι. Όταν υπονομεύεται το ένα, υπονομεύεται το άλλο. Αρκεί να δει την ιστορία του τόπου κανείς. Άρα λοιπόν θεωρήθηκε μαζί με την αποκατάσταση της δημοκρατίας να λυθεί άπαξ διαπαντός ότι η παιδεία είναι δημόσιο αγαθό. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ από το 2011, κυρίως όμως η Νέα Δημοκρατία με τον Αρβανιτόπουλο, η συγκυβέρνηση, για να καταργήσουν, να υπονομεύσουν αυτό το δημόσιο αγαθό που όλες οι πολιτικές παρατάξεις είχαν συνομολογήσει σε όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Και μιλάμε για την παιδεία γενικά. Ο Εθνικός και Κοινωνικός Διάλογος για την Παιδεία έχει ολοκληρωθεί μετά από μια σχετικά πολύμηνη διαδικασία. Και η Επιτροπή έχει καταθέσει τα πορίσματά της σε εσάς, στο Υπουργείο σας. Θα ήθελα να μου πείτε την προσωπική σας γνώμη για το ποιες είναι οι βασικές τομές που πρέπει να γίνουν στην παιδεία σήμερα. Κοιτάξτε, η βασικότερη που πρέπει να γίνει είναι να αποκατασταθεί το Λύκειο. Να ξαναγίνει το Λύκειο μια κανονική βαθμίδα της εκπαίδευσης και όχι προθάλαμος για τα ανώτατα ιδρύματα. Εκεί λοιπόν προσπαθούμε να ρίξουμε, γιατί αυτό θα συμπαρασύρει και όλα τα άλλα. Αλλαγές πρέπει να γίνουν στην τριτοβάθμια, αλλαγές στη δευτεροβάθμια κλπ. Αυτό όμως που έχουμε πει και το έχει πει ο Υπουργός σε όλους τους τόνους, δεν πρόκειται να ευνηδιάσουμε κανέναν. Απλώς διαπιστώνουμε, απλώς δεν είναι απλώς, ότι το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων έφτασε στα όρια του. Δημιούργησε μια υπεραναπτυγμένη παραπαιδεία, φροντιστήρια, παπαγαλία, υπονόμευσε το Λύκειο, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί. Αλλά κύριε Καλοδούκα, αυτά θέλουν σύνεση, συνένεση και σοβαρότητα. Άρα δεν έχετε κάποια μέτρα άμεσα να προχωρήσει πάνω στο θέμα? Άμεσα δεν θα προχωρήσουμε και δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα άμεσα που αναστατώνει τις ζωές ανθρώπων, όπως είναι οι έφηβοι που ετοιμάζονται για τις εξετάσεις. Άρα μιλάτε ότι θα ξεκινήσει με βάση τα πορίσματα της Επιτροπής, μια διαδικασία διαλόγου για να αλλάξουν αυτά τα πράγματα μέσα στο χρόνο. Στον χρόνο εννοώ για τον έχοντα, σε ένα εύρος διάστημα. Σε ένα εύρος χρόνου, με το οποίο όμως το οποίο θα είναι προειδοποιημένοι αυτοί οι οποίοι είναι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Θα εκμεταλλευτώ το γεγονός ότι επί 9 χρόνια ήσασταν καθηγήτες στο Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και ότι έχετε γράψει πολλά, θα έλεγα, άρθρα και βιβλία σε σχέση με τη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή. Θα ήθελα λοιπόν να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι την εκτίμησή σας για το αποτυχημένο πραξικόπημα που έγινε στην Τουρκία και αν αυτό θα αντικαταστήσει μια ενδεχόμενη χούντα με ένα αυταρχικό καθεστώς Ερντογάν. Κοιτάξτε, ήμουν από αυτούς και η κυβέρνηση άλλωστε, αλλά και εγώ προσωπικά, που τοποθετήθηκα υπέρ της συνταγματικής νομιμότητας. Κανένα πραξικόπημα δεν μπορεί να γίνει ανεκτό στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή. Το δεύτερο είναι ότι
ο αυταρχισμός του Ερντογάν, ο οποίος είχε αρχίσει να διαφαίνεται από πριν, τώρα πια είναι πραγματικός. Εκεί ελπίζω ότι η τουρκική κοινωνία, η κοινωνία της Τουρκίας, θα αντιδράσει σε αυτόν τον αυταρχισμό και η δημοκρατία με όλες τις έννοιες θα εφαρμοστεί επιτέλους στην Τουρκία. Δηλαδή, η Τουρκία βρίσκεται σε μία καμπή της ιστορίας της και αυτή η καμπή μπορεί να γεννήσει το καλύτερο, αλλά μπορεί να γεννήσει και άσχημα πράγματα. Αυτός ο αυταρχισμός που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό δεν προϊονίζεται πολύ καλές εξελίξεις. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Τελευταία μου ερώτηση είναι πώς κρίνεται την τουρκική επέμβαση στη Συρία και πολύ περισσότερο την εξίσωση που φαίνεται να κάνει ο Ερντογάν μεταξύ του ISIS και των Κούρδων μαχητών. Και επιπλέον αυτή του η εξίσωση φαίνεται να έχει την ανοχή των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να πω ένα πράγμα, ότι σε μία ήδη επιβαρημένη περιοχή από τον πόλεμο και από τις συγκρούσεις που έχουν οδηγήσει σε αυτή την προσφυγική κρίση, η επέμβαση μιας χώρας μέσα σε αυτή την επιβαρημένη περιοχή της Συρίας θεωρώ ότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι λύνει. Δηλαδή η απάντηση στον πόλεμο με πόλεμο, έχουμε δει τι αποτελέσματα έχει φέρει μέχρι τώρα. Αφήστε που ο φόβος για γενίκευση ενός πολέμου δεν είναι κάτι μακρινό με τους εξοπλισμούς που βλέπουμε από όλες τις περιοχές της Ασίας αυτή τη φορά, ας το κρατήσουμε αυτό. Δεύτερον, δεν θέλω να μπω στην ουσία της ερώτησης για πάρα πολλούς λόγους, θα πω όμως ένα πράγμα, ότι οι Κούρδοι στη συνοριακή γραμμή Συρίας-Τουρκίας, οι Κούρδοι της Συρίας, ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν με νύχια και με δόντια απέναντι στον ISIS, που φτιάξαν ένα σύστημα δημοκρατικό, απόλυτης ισότητας γυναικών-ανδρών, που για μουσουλμανικό σύστημα είναι, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλο πράγμα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι Κούρδοι αυτής της περιοχής να θεωρούνται να εξισώνονται με τον ISIS, από αυτά που έχω δει σε όλη αυτή τη διαδρομή του πολέμου της Συρίας, δεν θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο. Σιάννα Αναστοπούλου, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας προχωρήσατε. Και εγώ, κυρία Καλοδούκα, να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω το Left.gr και να ευχηθώ να συνεχίζετε με την ίδια δύναμη τη δουλειά σας. Να είστε καλά.